Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μαζί με ήχο. Για να εναρμονιστεί η τροφή, να εναρμονιστεί το κύτταρο και να εναρμονιστεί η ψυχική μας κατάσταση. Να εξομαλυνθεί δηλαδή η ηρεμία μας για να μπορέσουμε να έχουμε καλή πέψη και αυτή να στείλει τις ουσίες, τις θρεπτικές ουσίες οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την νευροαξονική ταλάντωση, ώστε να δημιουργηθούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία θα τροφοδοτήσουν τον εγκέφαλο, και από εκεί αυτές οι ουσίες θα μετατραπούν, αυτό το σύστημα θα μετατραπεί μέσω της υπόφυσης σε ενεργειακό πεδίο ορμονών, ορμονικό δηλαδή, για να τραφεί όλος ο οργανισμός μας. Όλα αυτά είχαν μια διαδικασία συγκεκριμένη και την εσπέραν το απόγευμα χρησιμοποιούσαν ήχο και λόγο εντός του θέατρου, λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Αυτό ήταν όλο το πρόγραμμα το ημερήσιο στα Ασκληπία. Να συνεχίσουμε όμως στην επόμενη εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα και περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, αυτό το όργανο είναι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα που έχετε δει που χρησιμοποιώ μέχρι στιγμής. Από τους αυλούς της Θεάς Αθηνάς. Ανήκει στην ίδια τεχνοτροπία, αλλά είναι από διαφορετικό υλικό. Είναι από καλάμι, η ντουντούκα του, ο κορμός του, δηλαδή το σώμα του, και έχουμε δύο γλωτίδες, την πρώτη γλωτίδα, τον θάλαμο δηλαδή, και την κυρίως γλωτίδα. Αυτά τα όργανα τα χρησιμοποιούσαν, η κατασκευαστική τους δομή έχει να κάνει από καλάμι, που το καλάμι είναι, ανήκει στην οικογένεια των οργάνων της Θεάς Δήμητρας, στις σύριγγες, τις λεγόμενες, και όχι στους αυλούς της Θεάς Αθηνάς. Αυτό είναι μία μίξη μεταξύ όργανα σύριγγες και τους αυλούς της Θεάς Αθηνάς. Η γλωτίδα ανήκει στους αυλούς της Θεάς Αθηνάς και ο υποθάλαμος, και το ξύλο, ο κορμός, ανήκει στα όργανα της Θεάς Δήμητρας, της σύριγγες. Θα παίξω για να κατανοήσετε την διαφορετικότητα του ήχου που έχει αυτό το όργανο.